να ζητήσω συγγνώμη γιατί, αν είχα απέναντί μου τη Δανάη Μπάρκα, θα της έλεγα να ακολουθήσει τις συμβουλές του γιατρού της και να κάνει εξετάσεις, δήλωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, μιλώντας στο Status FM. Τώρα, αν μου απαντούσε ότι έχει κάνει εξετάσεις και είναι καλές, που πολύ αμφιβάλλω, μπορούμε να το δούμε, γιατί δεν ξέρουμε αυτά τα κιλά πώς μπορεί να είναι καλές. Άλλωστε, όπως δήλωσε και η ίδια, δεν την ενόχλησε η ανάρτησή μου, συνεπώς γιατί να ζητήσω συγγνώμη, προσέθεσε η νομικός από τη Θεσσαλονίκη που είχε πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει ξεσπάσει όλος αυτός ο σάλος, επειδή έχω μάθει να μην βαφτίζω το κρέας ψάρι. Δεν ήταν body shaming. Χαίρομαι που έγινε όλο αυτό γιατί έτσι δόθηκε φωνή σε ανθρώπους που πάσχουν από παχυσαρκία και άνοιξε μια τεράστια συζήτηση για την υγεία, δήλωσε και έστειλε τα περαστικά της στη Δάναη Μπάρκα, η οποία βρίσκεται εκτός εκπομπής επειδή νόσει με κορονοϊό. Σχετικά με τις φήμες που τη θέλουν να εντάσσεται στο κόμμα Εθνική Δημιουργία, τον κρανιδιώτη Τζίμερου Μπογδάνου, η ίδια απήντησε. Δεν ξέρω ποιοι διαρρέουν τις φήμες ότι θα πάω στο κόμμα του κύριου Μπογδάνου. Προς το παρόν δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση. Αυτή τη στιγμή υπήρξε μια τεράστια κουβέντα. Θα ηρεμήσουμε όλοι, θα προχωρήσουμε και θα δούμε την επόμενη φορά που θα κινηθούμε. Οι χιλιάδες άνθρωποι που με στήριξαν με τα μηνύματά τους είναι εκεί και τους ευχαριστώ πολύ και εγώ είμαι εδώ για αυτούς και θα συνεχίσω να ασχολούμαι και να μιλάω ανοιχτά για τα θέματα που μαστίζουν τους νέους και εφόσον είμαι ενεργός πολίτης και πολιτικός θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα μέχρι σήμερα. Και φυσικά υπάρχει φως στο τούνελ και είναι και πολύ λαμπερό. Η πορεία μου δεν θα αλλάξει. Και ούτε και όλα όσα έχω κάνει μέχρι σήμερα για την ανακοίνωση κανενός κόμματος, υπεγράμμισε. Μεταξύ άλλων, η ίδια σχολίασε ότι στο παρελθόν είχε γοητευθεί από έναν υπέρβαρο άντρα και ότι αν είχε δημιουργήσει σχέση μαζί του, το σίγουρο είναι ότι θα τον προέτρεπε να χάσει κιλά, γιατί αυτό είναι πραγματική αγάπη.